Ελληνικά από την αρχή. Μάθημα 15. Ζώα της ζούγκλας. Ζέσταμα. Ο παπαγάλος. Ο ελέφαντας. Ο κροκόδιλος. Η ζεύρα. Ο τίγρης. Το λιοντάρι. Let's move on to today's lesson. Κοίτα τα ζώα στις ζωγραφιές μου. Αυτά τα μπλε ζώα είναι τα λιοντάρια. Εκείνα τα πράσινα ζώα είναι οι τίγρεις. Τι είναι εκείνα τα μαύρα πουλιά? Εκείνοι είναι οι παπαγάλοι που κάθονται στα δέντρα. Τι είναι αυτά τα κίτρινα ζώα? Αυτές είναι οι ζεύρες δίπλα στο ποτάμι. Και εκείνα τα κόκκινα? Εκείνοι είναι οι ελέφαντες που παίζουν στο βουνό. Τι είναι αυτά τα μοβ ζώα? Αυτοί είναι οι κροκόδιλοι στη θάλασσα. Αληθινή τέχνη. Let's look at the dialogue one more time. Κοίτα τα ζώα στις ζωγραφιές μου. Αυτά τα μπλε ζώα είναι τα λιοντάρια. Εκείνα τα πράσινα ζώα είναι οι τίγρεις. Τι είναι εκείνα τα μαύρα πουλιά? Εκείνοι είναι οι παπαγάλοι που κάθονται στα δέντρα. Τι είναι αυτά τα κίτρινα ζώα? Αυτές είναι οι ζεύρες δίπλα στο ποτάμι. Και εκείνα τα κόκκινα? Εκείνοι είναι οι ελέφαντες που παίζουν στο βουνό. Τι είναι αυτά τα μοβ ζώα? Αυτοί είναι οι κροκόδιλοι στη θάλασσα. Αληθινή τέχνη.
A little extra. Masculine nouns usually end in os, as, and is. To form the plural, we change the suffix, as in the examples. Ο παπαγάλος, η παπαγάλη, ο ελέφαντας, οι ελέφαντες, ο χάρτης, οι χάρτες. Αλλά ο τίγρης, η τίγρης. Feminine nouns usually end in a and e. To form the plural, we change the suffix, as in the examples. Η ζεύρα, οι ζεύρες, η ζούγκλα, οι ζούγκλες, η νότα, οι νότες, η λίμνη, οι λίμνες, οι τίγροι, οι τίγρεις. Neuter nouns usually end in O and E. To form the plural, we change the suffix, as in the examples. Το δώρο, τα δώρα, το βάζω, τα βάζα, το λιοντάρι, τα λιοντάρια, το μανιτάρι, τα μανιτάρια.